Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Τι Λες Τώρα. Είμαστε εδώ μαζί σας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 παρα 10 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε, το γνωρίζετε άλλωστε, πολλά τα μηνύματά σας, να στέλνετε τις επιθυμίες σας για να αναπτύξουμε κάποιο από τα θέματα που εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό. Επίσης μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες που θέλετε κάτι να καυτηριάσουμε μέσα από αυτές, αλλά και όμορφες φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Στο email λοιπόν που βλέπετε στην οθόνη σας, ηλιοπούλου.des@gmail.com, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς είμαστε εδώ να τα επεξεργαστούμε και να σας τα παρουσιάσουμε. Τώρα δυναμικά στο δρόμο της ίδρυσης κόμματος κινείται η Νέα Αριστερά, η οποία συνεχίζει σε τροχιά εξωστρέφειας μετά την πρώτη πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Χθες το βράδυ στην Καλαμάτα με επιτυχία διοργανώθηκε η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση με τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της αριστεράς, με ξεχωριστές τις επισημάνσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αλέξη Χαρίτση, καθώς και του καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου Δημήτρη Χριστόπουλου. Το σκέφτηκα αν θα έπρεπε να κάνω μια κανονική ομιλία, να έχω ετοιμάσει την ομιλία κλπ. Αλλά θεώρησα ότι επειδή ακριβώς μιλάω σε πολύ δικούς μου ανθρώπους, στους πιο αγαπημένους μου συντρόφους και συντρόφισσες, ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση από καρδιάς. Και αυτό ακριβώς έκανε χθες από την Καλαμάτα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ύστερα από την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Θέλουμε η Νέα Αριστερά να είναι η φωνή της κοινωνίας. Και για να είναι η φωνή της κοινωνίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούσουμε την κοινωνία. Ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, κακά τα ψέματα. Και επιτρέψτε μου να κάνω εδώ και ένα σχόλιο, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω και τις διάφορες απειλές, τις ύβρις οποίες έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να είμαι απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό. Εμείς συνειδητά επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Γιατί ο εύκολος δρόμος θα ήταν να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο δημιουργήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και να ανεχθούμε τον εκφυλισμό όλου αυτού του χώρου. Γιατί αυτό συνέβη και συμβαίνει κάθε μέρα που περνάει. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Το δύσκολο δρόμο του να ξεκινήσουμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Πολιτικά, οργανωτικά, οικονομικά αν θέλετε, μια προσπάθεια η οποία δεν βασίζεται σε ισχυρές πλάτες, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην δική μας, όλων μας, την διάθεση αφενός με μια απόφαση ευθύνης να σώσουμε την τιμή ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου, αλλά ακόμα περισσότερο, γιατί το βλέμμα μας πρέπει πάντα να είναι στραμμένο προς τα έξω και προς την κοινωνία και όχι προς τα μέσα, προς τα εμάς, να δώσουμε την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία, στα στρώματα τα οποία εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει μια σοβαρή, μαχητική και τεκμηριωμένη, αριστερή, προοδευτική φωνή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ο Πηχής έχει τεθεί πάρα πολύ ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές και μια προσπάθεια της Νέας Αριστεράς από το δικό της μετερίζει να εμποδίσει την άνοδο της ακροδεξιάς τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη. Μετά τη συνδιάσκεψη που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τέλος Φεβρουαρίου, ψηλά έχει τεθεί ο Πηχής σε ό,τι αφορά στο ιδρυτικό συνέδριο τον επόμενο Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικές στην πρώτη αυτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του πολιτικού φορέα ήταν οι επισημάνσεις και του καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλου. Ο αγώνας των ευρωεκλογών είναι ένα πολιτικό επίδικο που έχει βαθιά σημασία, διότι για πρώτη φορά στην Ευρώπη έτσι, η γραφειοκρατία των Βρυξελών στέκει αμήχανα ενώπιον μιας δεξιάς παντοδυναμίας.
είτε δεξιά υπό τη μορφή της κλασικής ευρωπαϊκής δεξιάς, είτε δεξιά υπό τη μορφή της άκρας δεξιάς. Ο αγώνας γεμονία δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών δυνάμεων. Στην ίδια κατεύθυνση, λίγη ώρα αργότερα, παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, ο Αλέξης Χαρίτσης επεσήμανε πως στόχος είναι να σπάσει η κυριαρχία της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να παίξουμε ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο, ρόλο καταλήκτη και σε εξελίξεις στο προοδευτικό σκέλος του πολιτικού φάσματος. Δεν μπορεί από τη μία να έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι κυρίαρχος, και από την άλλη να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι αδύναμη να αρθρώσει σοβαρό και πιστικό λόγο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Δεν θέλουμε να είμαστε στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρούς πολιτικούς και προγραμματικούς όρους. Θα δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις για το τραγικό συμβάν που έγινε χθες το βράδυ στο Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων στην Ηλία, στην περιοχή Πλουτοχώρη, όπου χήμα ροζ παρέσυρε ένα αυτοκίνητο. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Ογκερντής να μας πει τι ακριβώς εξέλιξη έχουμε για αυτό το θέμα. Κώστα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, δέσποινα κυρίες και κύριοι. Όσο καλό μπορεί να είναι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να σου πω ότι όσο η ώρα περνά και πέφτει ο ήλιος, οι ελπίδες χάνονται. Χάνονται, δεν έχει βρεθεί ακόμα ο 45χρονος Νίκος, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από τα ορμητικά νερά του Χυμάρου στο χωριό Πλουτοχώρη του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Θέλω να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι ήταν λίγο πριν τις 8:30 το βράδυ όταν ο 45χρονος Νίκος, οδηγώντας το αυτοκίνητό του μέσα στην επιβάτηδα τη σύντροφό του, την 38χρονη γυναίκα, προσπάθησε να διασχίσει ένα γεφύρι. Ένα γεφύρι που οδηγεί στο χωριό του, στην είσοδο ακριβώς του χωριού Πλουτοχώρη, Δέσποινα. Προηγουμένως είχε βρέξει πάρα πολύ στην περιοχή, επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες. Το ποτάμι είχε φουσκώσει. Είχε φουσκώσει σε τέτοιο βαθμό που περνούσε πάνω από το γεφύρι. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του αρχικά, έμεινε στο πλάι, το γύρισε η δύναμη του νερού στο πλάι. Προσπάθησαν σύμφωνα και με τους αυτόπτες μάρτυρες οι ίδιοι να βγουν από το όχημα. Δεν τα κατάφεραν γιατί άνοιξαν την πόρτα και τα ορμητικά νερά την έκλεισαν πάλι και μετά τους έχασαν από τα μάτια τους. Η δύναμη του νερού τους παρέσυρε μέσα στο ποτάμι. Σήμανε συναγερμός από την πρώτη κιόλας στιγμή. Θέλω να σου πω ότι οι έρευνες ήταν ολονύκτιες και από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τα πεζοφόρα τμήματα, από την ελληνική αστυνομία. Όλο το χωριό, Δέσποινα, ήταν στο πόδι προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες, στην αναζήτηση τόσο του αυτοκινήτου και φυσικά του 45χρονου και της 38χρονης. Βατραχάνθρωποι, βάρκες από την έκτεμα της Πάτρας ήρθαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες και σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε την τραγική εξέλιξη καθώς εντοπίστηκε νεκρή η 38χρονη συνεπιδάτηδα, η σύντροφος του 45χρονου Νίκου, εντοπίστηκε περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που τους παρέσυραν τα ορμητικά νερά. 2 χιλιόμετρα είναι πολλά. Αν σκεφτεί κανείς, Δέσποινα, ότι το ποτάμι δεν είναι μια ευθεία, κάνει στροφές και μιλάμε για μια απόσταση με λάσπη και πάρα πολλά φερτά υλικά. Φανταστείτε τη δύναμη του νερού, πόσο ορμή είχε το νερό για να παρασύρει το αυτοκίνητο και να το περάσει κάτω από τα τσιμεντένια τυχεία του δεύτερου αυλακιού που υπάρχει στο σημείο. Θέλω να σου πω ότι μέχρι και τη στιγμή που κάνουμε τη σύνδεσή μας δεν έχουν βρει τον 45χρονο Νίκο. Άκαρπες οι έρευνες, πετάνε και drones στον αέρα προκειμένου να βοηθήσουν και αυτά στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Όλο το χωριό είναι στο πόδι, όπως σου είπα. Ψάχνουν σε ρέματα, ψάχνουν στις εκβολές του ποταμού Αλφίου, ψάχνουν όπου μπορεί να φανταστεί κανείς για να βρουν τον 45χρονο. Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ οι δυο τους γύριζαν από τις εργασίες τους στο σπίτι, υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους, αν θέλεις, Δέσποινα, και αποφάσισαν
να διασχίσουν το συγκεκριμένο γεφύρι παρά τις παρατηρήσεις άλλων οδηγών που είχαν σταματήσει. Ήτανε λίγο πιο πίσω από αυτούς και άλλα αυτοκίνητα, έτσι, Κώστα. Έτσι ακριβώς. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια και άλλων διερχόμενων οδηγών, οι οποίοι βλέποντας τα ορμητικά νερά είχαν σταματήσει στην άκρη και περίμεναν να ξεφουσκώσει το ποτάμι για να το διασχίσουν στη συνέχεια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν επέλεξε να προχωρήσει και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη, νεκρή 38χρονη, μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον 45χρονο Νίκο. Δυσάρεστη, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων, αλλά πως μπορεί ο καθένας να καταλάβει μετά από τόσες ώρες η εξέλιξη μάλλον όχι θετική θα είναι. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πέφτει το φως του ήλιου τώρα, δυσχεραίνουν οι έρευνες και μένει να δούμε, Δέσποινα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Στο σημείο επιχειρούν, όπως είπα, πυροσβέστες, έκτη ΕΜΑΚ από την Πάτρα, όλη η αστυνομία της περιοχής, εθελοντές, πεζοπόρα, τμήματα, βάρκες και δίτες που έχουν πέσει μέσα στα λασπόνερα προκειμένου να εντοπίσουν τον 45χρονο Νίκο. Μάλιστα. Τι θα πει κανείς, δυστυχώς κάθε χρόνο έτσι με τα φαινόμενα που παρατηρούνται έχουμε τέτοια περιστατικά, προσοχή έτσι και η πολιτική προστασία πάντα λέει ότι δεν πρέπει να διασχίζουμε χυμάρους, ρέματα γιατί δεν ξέρουμε τι έχει από κάτω και δεν ξέρουμε ποια κατάληξη, ναι. Θέλω να σου πω, Δέσποινα, κλείνοντας, ότι είχαμε... Δεν είχαμε δώσει και τόσο σημασία στη συγκεκριμένη κακοκαιρία. Δεν είχε σε καν το 112 στην περιοχή μας. Παρότι επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας με πολύ έντονες βροχοπτώσεις, ικανές να έχουμε κατολισθήσεις και άλλα φαινόμενα στην περιοχή. Μάλλον δεν δώσαμε και πολύ σημασία σε συγκεκριμένη κακοκαιρία, όπως είδαμε και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Τις πάγιες θέσεις της Εκκλησίας για το θέμα του πολιτικού γάμου και το νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια, επανέλαβε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Ο Ποιμενάρχης Μεσσηνίας στάθηκε και στο ζήτημα της βάφτισης, ενώ απάντησε με νόημα και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Ως μια προσπάθεια που εισάγει νέα νοοτροπία και φρόνημα στην ελληνική κοινωνία, αλλάζοντας τον ορισμό του γάμου και της οικογένειας, χαρακτηρίζει η Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, παραμένοντας αρνητική στην πρόταση της κυβέρνησης. Καταβάλλεται μια προσπάθεια θεσμικής νομοθέτησης, νομιμοποίησης ενός τέτοιου μοντέλου, για το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειές του στο βάθος της κοινωνίας. Για την νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά τον γάμο για ομόφυλα ζευγάρια, η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η πρόταση της κυβέρνησης αλλάζει τον ορισμό του γάμου και της οικογένειας, γεγονός που αγγίζει όλη την ελληνική κοινωνία. Το πρόβλημα, κύριε Οικονόμου, είναι ότι προβάλλεται ένα νέο μοντέλο κοινωνίας και οικογένειας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας επανέλαβε και την πάγια θέση της Εκκλησίας για τον πολιτικό γάμο. Η Εκκλησία έχει ήδη εκπεφρασμένη άποψη για τη μορφή του πολιτικού γάμου. Δεν τον έχει κάνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός καμία άλλη μορφή πολιτικού γάμου. Κυρίως δε ο γάμος ο οποίος αφορά τις σχέσεις ομοφυλοφίλων και κυρίως επιμένει ότι δεν μπορεί αυτός ο γάμος να διεκδικήσει δικαιώματα υιοθεσίας και τεκνοθεσίας. Ναι. Το πρόβλημα για την Εκκλησία δεν είναι να εκδικηθεί αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό τη μορφή γάμου που επιλέγουν. Το θέμα για την Εκκλησία είναι ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί μια τέτοια μορφή σχέσεως γαμικής έξω από τον παραδοσιακό γάμο. Ενώ απήντησε με νόημα στην πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση για τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Ο κύριος Κασελάκης να μην είναι τόσο προπετής, διότι δεν γνωρίζει ότι αυτή η συμφωνία του κυρίου Τσίπρα έχει ακυρωθεί από την ιεραρχία του 2018 και το 2019 και η ρύθμιση περί της μισθοδοσίας του κλήρου έχει πλέον ρυθμιστεί νομοθετικά από τον νόμο Κεραμέως. Μάλιστα. Ο κύριος Κασελάκης να προσέχει τι λέει, να μην εκτίθεται ο ίδιος,
Και θα έλεγα ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είναι ένας έμπειρος πολιτικός, να τον συμβουλεύσει να είναι πιο προσεκτικός σε θέματα θεσμικά. Για να δούμε τώρα και σε εξέλιξη έργων. Στο 90% αναμένεται να είναι έτοιμη πριν τη μεγάλη γιορτή της Πολιούχου της Καλαμάτας η ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής, σύμφωνα με τον ανάδοχο του έργου. Στο σημείο βρέθηκε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλους παράγοντες του Δήμου, με το ζήτημα των καθυστερήσεων να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και τις διαδικασίες να προχωρούν σε γοργούς ρυθμούς. Αντίστροφα φαίνεται πως μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση τουλάχιστον στο 90% του έργου της ανάπλασης της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, η οποία θα είναι έτοιμη, όπως όλα δείχνουν, πριν την μεγάλη γιορτή. Υπάρχει μια συνεννόηση με τον ανάδοχο, τον κύριο Παπουτσί. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα σημεία της πλατείας θα είναι διαμορφωμένα μέχρι τις 26 πρώτου, κύριε Παπουτσί, είπαμε έτσι. Ναι. Μέχρι τις 26 πρώτου. Μόνο στο βορειοανατολικό τμήμα θα υπάρχουν κάποια σημεία ανεκτέλεστα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν όμως και τη λειτουργία των εορτασμών. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα προτασσόμενη και φυσικά θα έχει εγκατασταθεί και ο φωτισμός. Γιατί και ο φωτισμός έρχεται να δέσει με όλη την αισθητική κατάσταση της πλατείας. Αυτό έχει εξασφαλιστεί. Θα ολοκληρωθούν κάποιες κλίμακες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο νότιο μέρος με τα μάρμαρα. Θεωρούμε ότι θα είναι και με τις δεσμεύσεις του αναδόχου του έργου ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση για να υποδεχτούμε τους πιστούς για τον εορτασμό τους. Έχουν ολοκληρωθεί τα πεδοστώσεις σε όλο το νότιο τμήμα και στο δυτικό τμήμα. Θα μας απομείνει μόνο ένα μικρό κομμάτι στο νότιο τμήμα, γιατί περιμέναμε κάτι υλικά να μας έρθουν και λόγω κακοκαιρίας δεν έχουν έρθει ακόμη. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού είναι έτοιμο, θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα, το δίκτυο άδρευσης είναι έτοιμο και θα κλείσουμε κάποια μικρά κομματάκια στις εισόδους που έχουμε, ούτως ώστε στην Υπαπαντή να είμαστε έτοιμοι σχεδόν ολόκληρη πλατεία, παραδομένη, τελειωμένη, σε ποσοστό, σας είπα, 90%. Η επιστασία θα είναι καθημερινή. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά έργα στο Δήμο Καλαμάτας δεν ολοκληρώθηκαν και την προηγούμενη θητεία, με τον ανάδοχο του συγκεκριμένου έργου να στέκεται στα προβλήματα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δηλώνει πως θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες οι διαδικασίες. Οι προκάτοχοι κατέβαλαν όλοι προσπάθειες. Είναι αυτονόητο αυτό. Θα μπούμε σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης της εκτέλεσης των έργων. Και αυτό θα γίνει με σχεδόν καθημερινή παρακολούθηση. Δεν ήταν μόνο θέμα της Καλαμάτας ή της περιφέρειας. Ήταν το φαινόμενο πανελλαδικό. Διότι έπεσαν πάρα πολλές συνθήκες. Είχαμε αναθεωρήσει των υλικών 30 και 40%. Η αγορά άρχισε να μην μας πιστώνει και είχαμε τρομερό πρόβλημα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη διαδικασία των έργων. Και την περίοδο COVID και όλα αυτά. Σύνδεο στην Καλαμάτα έχουμε και την περίοδο των ελιών, που λίγο πολύ τα συνεργεία εκεί πέρα λίγο αποδυναμώνονται. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Θλίψη προκάλεσε στη Μεσσηνία η είδηση του θανάτου του εκπαιδευτικού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Καλαμάτας Γιάννη Χριστόπουλου. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, όπου τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε από το πόστο του Διευθυντή. Σήμερα είναι ιστορική μέρα για τον Πασόκ. Ξέρετε, γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 5 Φλεβάρι. Ανδρέας Ζης. Πέρασε στην ιστορία τον Πασόκ και έκανε. Πιστεύω ότι με υποπροϋποθέσεις μπορεί να παίξει και στην πορεία καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Υποπροϋποθέσεις. Και ο Πασόκ τώρα, Γιάννη, εδώ έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, Γεωργία, έρχονται και παρέρχονται τα πράγματα. Μία από τις φορές που είχε επιβεβαιωθεί ο Γιάννης Χριστόπουλος, στέλεχος του Πασόκ, που παρέμεινε και στα δύσκολα χρόνια, έδωσε αγώνες σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, αυτοδιοικητικά και φυσικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Γιατί το παιδί θα πρέπει να έρθει το πρωί. Εγώ είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός. Τα τελευταία 15 χρόνια είμαι διευθύντης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Στόχος πάντα είναι το κάθε πρωί το παιδί να έρθει χαρούμενο και να φεύγει χαρούμενο. Αν δεν καταφέρουμε εμείς εκπαιδευτικοί, αν δεν καταφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη μέρα για την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού Μεσσηνίας, αλλά και για την πόλη της Καλαμάτας. Έφυγε από κοντά μας ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο φίλος ο Γιάννης ο Χριστόπουλος.
με τον οποίο μας συνδέουν μεγάλη φιλία, αλλά και πολλοί αγώνες. Αγώνες μέσα από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και μέσα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, στηρίζοντας πάντα τους συναδέλφους και αγωνιζόμενος πάντα για το καλό της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Ο Γιάννης υπήρξε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, αγωνίστηκε για τις ιδέες του, για τις απόψεις του, για το καλό της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Της κοινωνίας και φυσικά του Δήμου που υπηρέτησε αρκετές θητείες, κυρίως το πλευρό του Θεόδωρου Μπρεδήμα. Είναι σκληρός αλήθεια του θανάτου ο νόμος, ιδιαίτερα όταν εξέρχεται από τα στενά όρια της περιοχής εδώ και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε της καρδιάς του το πείρωμα και το αίμα τόσο στο Δήμο της Καλαμάτας όσο και στην εκπαίδευση όπου υπηρετούσε. Είχα την μεγάλη τιμή να συμμετέχω και να συμμετέχει και αυτός μαζί μου στο Δήμο της Καλαμάτας επί 2 τετραετίες. Η αναφορά των θεμάτων είναι μεγίστη και δεν θα αρκούσε αρκετός χρόνος να συμπεριλάβει τη μεγάλη του προσφορά. Και στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, στα δύσκολα χρόνια που πέρασε ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Οφείλουμε να μην απογοητεύσουμε πολίτες που διαχρονικά στάθηκαν δίπλα στο ΠΑΣΟΚ και έκαναν πρόσχερες ή ευκαιριακές, θα έλεγα, επιλογές σε μια χρονική περίοδο δύσκολη για την πατρίδα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία που ανοίγεται μπροστά μας με την επιλογή του νέου Προέδρου. Του νέου Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, που θα παραστεί στην κηδεία του Γιάννη Χριστόπουλου αύριο στην Αγία Τριάδα της Καλαμάτας και στη συνέχεια στο αγαπημένο του χωριό Αυλώνα της Μεσσηνίας, όπου και θα ταφεί. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ζητήματα τα αγροτικά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουμε αναδείξει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Και από ό,τι φαίνεται ήρθε η στιγμή να ακουστεί η φωνή των αγροτών. Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος. Κύριε Αποστολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αλιοπούλου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Αποστολόπουλε, ξεκινούν οι κινητοποιήσεις σας. Έχουμε συγκέντρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην Τρίπολη και τα αιτήματα βέβαια είναι πάρα πολλά και θα θέλαμε έτσι να αναφερθούμε σε αυτά. Οι κινητοποιήσεις μας, κύριε Αλιοπούλου, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Απλώς τώρα ξεκινάνε με μια μορφή πίεσης, περισσότερες πίεσης με τα τρακτέρ στους δρόμους, γιατί αυτό νομίζουμε ότι μπορεί και να επιφέρει αποτελέσματα. Όλο αυτό το καιρό, με συσκέψεις, με περιοδίες, ετοιμάζουμε αυτή την κινητοποίηση. Τις επόμενες μέρες έχουμε δώσει τα αιτήματά μας. Απάντηση δεν έχουμε πάρει, ούτε στα καινούργια αιτήματα, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα κάθε χρόνο γίνονται όλο και περισσότερα, αλλά ούτε και στα παλαιότερα αιτήματα που τους είχαμε βάλει. Οπότε δεν τα έχετε αντίδια. Δώσει, εννοείται, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα έχουμε δώσει. Ναι. Εντάξει, αλλάζουν οι υπουργοί. Με αυτή την κυβέρνηση έχουμε αλλάξει 3-4 υπουργούς. Υπάρχει συνέχεια και... όμως, φαντάζομαι ότι ο ένας ενημερώνει τον άλλον. Και οφείλεται να ενημερώνεται ο κάθε υπουργός στα τεράστια προβλήματα που υπάρχει στον τομέα μας. Έτσι και εμείς τώρα ξεκινάμε μια σειρά κινητοποιήσεων με την απόφαση που πάρθηκε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνεδρίασε στις 10 Δεκέμβρη στην Νίκαια, ότι το τελευταίο 15ήμερο του Ιανουαρίου θα βγουν όλα τα τρακτέρ από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο στους δρόμους, γιατί εμείς το αγροτικό κίνημα, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αυτό πιστεύουμε ότι είναι η δύναμή μας και αυτό πιστεύουμε ότι μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση ώστε να δώσει λύση στα χρόνια αιτήματά μας που είναι ίδια από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Οπότε θα τρακτέρ στους δρόμους. Για να πούμε τώρα και δύο λόγια που επικεντρώνονται αυτά τα αιτήματα, κύριε Αποστολόπουλε. Να πω όμως ότι η κινητοποίηση εδώ στον ομό μας, ναι, με τις συσκέψεις που έγιναν σε Μεσσηνία, Κορινθία, Λακωνία και Αργολίδα,
αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρώτη κινητοποίηση, η αρχή των κινητοποιήσεων μας από την περιφέρεια, από την Τρίπολη. Οπότε τη Δευτέρα στις 22 του, τη Δευτέρα στις 22 του Γενάρη και ώρα 12 θα είμαστε στην περιφέρεια στη Πελοποννήσου ώστε να διαμαρτυρηθούμε και να δώσουμε τα αιτήματά μας στο καινούριο Περιφερειάρχη. Θα υπάρχει και προσυγκέντρωση. Θα υπάρχει προσυγκέντρωση. Ναι, η προσυγκέντρωση θα γίνει στο σταθμό του ΟΣΕ στις 11.30 το πρωί. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε, θα πάμε στην περιφέρεια και πού αλλού μπορούμε να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, να δώσουμε τα αιτήματά μας. Είναι μια πρώτη μορφή κινητοποίησης που θα ακολουθήσουν κι άλλες και εδώ στον ομό μας. Να πούμε τώρα και τα αιτήματα τώρα. Τι ζητάτε, κύριε Αποστολόπουλε, τι πρέπει να ικανοποιηθεί προκειμένου να επιβιώσετε, γιατί τώρα είναι ζήτημα επιβίωσης, να το πούμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα έχουμε πει, κυρία Ελιοπούλου, αρκετές φορές ότι από εδώ και πέρα για μας είναι ζήτημα επιβίωσης. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και δεν λύνονται τα προβλήματά μας και προστίθονται κι άλλα, κάνουν την επιβίωσή μας στο επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς ζητάμε την αναπλήρωση του καμένου εισοδήματος λόγω ακαρπίας στην υλοκαλλιέργεια, στα σπεδοειδή, στα υλοκαλλιέργεια και σε άλλες καλλιέργειες, που αν και έχουν πλήξει όλη την Ελλάδα, δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ. Θέλουμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τα προϊόντα που πουλήθηκαν κάτω του κόστος, όπως είναι η σταφίδα, όπως είναι η κορυφιακή σταφίδα. Ή υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες στη διάθεσή τους, όπως είναι από αρκετά άλλα προϊόντα. Άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% στη ζημιά για τις καλλιέργειες σταφίδες. Από ό,τι ξέρετε, υπήρχαν ζημιές αρκετές σε σταφίδες και σε αμπέλια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οπότε κανένας και δεν έχουμε αποζημιωθεί για αυτά και από τον Περνόσφορο που δεν τον καλύπτει και ο ΕΛΓΑ. Ζητάμε να γίνει κάποια, να πάρουμε και εκεί κάποια αποζημίωση. Ζητάμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο επάγγελμά μας είναι το κόστος παραγωγής. Ζητάμε μείωση του κόστος παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του ρεύματος με πλαφόν στα 0,07 ευρώ την κιλοβατόρα. Κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, του προστίμου ρήπους και το ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια. Το ένα αίτημα είναι, και αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες και οι αγρότες το είδαν στους λογαριασμούς τους, είναι το θέμα των επιδοτήσεων. Υπάρχουν μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση των επιδοτήσεων, δηλαδή στους λογαριασμούς ορισμένοι δεν είδαν καθόλου ή και αυτοί που είδαν, ας πούμε, ένα ποσό του 300 με 400 ευρώ τους το πήρε ο ΕΛΓΑ για την ασφάλειά τους. Ζητάμε δηλαδή να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κρινοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κρινοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε πράγματα και θάματα. Έγκαιρη χορήγηση των ενισχύσεων σε μια δόση χωρίς παρακρατήσεις και να είναι ακατάσχετες. Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για το όργιο παραβιάσεων και εξαπάτησης που γίνεται από τις πύλες κολάσεως του ΟΣΔΕ σε βάρος των αγροτών και των κρινοτρέφων, με αποτέλεσμα κάποιοι επιτίδοι να στείλουν χορό εκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες τους, παίζοντας με το εθνικό απόθεσμα τις εκθάσεις τους βοσκοτόπους και οι δηλώσεις όλες να γίνονται δωρεάν και με έλεγχο και την ευθύνη των δομών του Υπουργείου. Εμείς, κυρία Λιοπούλου, τόσα χρόνια πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά σε ενεργοποιήσεις σε όλα αυτά ώστε να φτιάξουμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στον ΕΠΕΚΕΠΕ γίνεται ένα μπάχαλο, ένα πάρτι, ενώ εμείς τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουμε αρκετά λεφτά για να κάνουμε την ενεργοποίηση. Ναι. Βέβαια, όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, έτσι, που είναι άλλο ένα θέμα μεγάλο. Ζητάμε την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπως ακούσαμε και στην εκπομπή σας και από τον στο κανάλι σας εκεί, από τον Υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, όλα αυτά που εξέγγειλε εμάς δεν μας καλύπτουν. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη ώστε να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τις καλλιέργειές μας από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Οπότε και αυτό δεν μας καλύπτει. Ζητάμε κατώτερες εγγυημένες τιμές προϊόντα. Για να μπορέσουμε και εμείς να καλλιεργήσουμε στα προσόλα μας, κατώτερες γυμνές με όλα τα προϊόντα, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσει την επιβίωσή μας, αλλά να μπορέσει και να το φάει και ο καταναλωτής. Βλέπετε τι γίνεται με το λάδι, πανάκριβο στο ράφι, και αυτή τη στιγμή από ό,τι διάβαζα
Σήμερα κάποια ανακοίνωση λέει ότι είναι 21 ευρώ το λίτρο, στο ράφι, και αυτή τη στιγμή εμείς πουλάμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα τα 9 ευρώ. Δηλαδή πουλάμε από 7 και 8. Δηλαδή μιλάμε μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο ράφι και στο παραγωγό. Και όλα αυτά που ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, αδρευτικά, έργα υποδομής, αφορολόγητο να έχουμε στα 12.000 ευρώ και να σας αυξάνεται με 3.000 σαν το παιδί, είναι πάρα πολλά αιτήματα που τα ζητάμε πολλά χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Είναι αιτήματα τα οποία είναι διαχρονικά, όπως είπατε και νωρίτερα. Ωστόσο, είναι και κάποια που προσθέτονται κάθε χρόνο και πολλαπλασιάζονται, και δυστυχώς είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω αν θα βρουν λύση. Πάντως, με τις κινητοποιήσεις σας και σε προηγούμενα χρόνια που κάνατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, είναι αλήθεια. Συνεπώς, το να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους είναι έτσι μια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να καταφέρετε. Εμείς, κυρία Λιοπούλου, όλα αυτά τα χρόνια ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε τα τρακτέρ στους δρόμους. Και αν θυμάστε τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2016 που κερδίσαμε, το αφορολόγητο που έχουμε εμείς οι αγρότες, και άλλα πολλά μικρά που για μας, να ξέρετε ότι μας δίνουν ανάσα. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Αυτό εξαρτάται ώστε να πιστούν οι συνάδελφοί μας να αφήσουν τον καναπέ και να βγουν στους δρόμους. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στον αγροτικό τομέα. Ας κοιτάξουν τι γίνεται στους μεγάλους αγρότες που υπάρχουν εκεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε στην Γερμανία τι γίνεται. Βλέπετε στη Γαλλία τι γίνεται. Πολωνία έχουν βγει στον δρόμο. Ρουμανία έχουν βγει στον δρόμο. Και όλοι αυτοί με τα τρακτέρ στους δρόμους. Κάποιοι που όταν εμείς κατεβαίναμε τα τρακτέρ, όλοι πέφταναν πάνω μας και λέγανε ότι δεν είναι αυτό το μέτρο που μπορείτε με αυτό το μέτρο να διαμαρτυρηθείτε. Εμείς τους λέμε ότι δεν μας άκουσαν όλο αυτό τον καιρό. Η μόνιμη δύναμή μας είναι τα τρακτέρ. Μάλιστα. Δεν το θέλουμε να είμαστε αυτές τις μέρες στον δρόμο. Έχουμε κάτσει πολλές μέρες στον δρόμο. Δεν το θέλουμε, αλλά δεν πάει άλλο. Όσο προχωράει αυτή η κατάσταση, ο αγροτικός τομέας τελειώνει. Αυτό πρέπει να μπει στα μυαλά όλων. Ας ελπίσουμε έτσι να ακουστεί η φωνή σας και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι η κινητοποίηση αυτή η τελευταία. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Τώρα θα δώσετε τα αιτήματά σας στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπως είπατε. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσετε τις κινητοποίησεις σας, αν δεν έχετε και ανταπόκριση βέβαια από το Υπουργείο. Εμείς ξεκινάμε Δευτέρα από την Τρίπολη, ώστε να πάνε τα αιτήματά μας στον Περιφερειάρχη. Ήδη έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, γιατί θα γίνουν κινητοποιήσεις συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλία, ήδη στην Κατερίνη, ήδη στον Εύρο, θα αρχίσουν και στην Κρήτη. Δηλαδή, είμαστε σε επικοινωνία με πολλούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Τα προβλήματα σε όλη την Ελλάδα είναι τα ίδια. Οπότε, εμείς βγαίνουμε συντονισμένα όλοι μαζί στον δρόμο για να μπορέσουμε κάτι να μπορέσουμε να κερδίσουμε, για να παραμείνουμε στα χωράφια μας. Κύριε Αποστολόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μινιβάν 7 έως και 9 θέσεων και VIP transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251.
Σερβις Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαφείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ίδρυση της πρότυπης Ναυτικής Ακαδημίας στην Μπούκα της Μεσίνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη και τον Γενικό Γραμματέα Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας κυρία Ηλιοπούλου, σε εσάς, τους τηλεθεατάς μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, υγεία να έχουμε, δύναμη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Λαμπρόπουλε, η ίδρυση της Ναυτικής Ακαδημίας στην Μπούκα της Μεσσήνης είναι ένα θέμα έτσι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές, έχετε ξεκινήσει και τις διαδικασίες. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Ναι, όπως σωστά είπατε, από το Σεπτέμβριο του 2022 το ξεκίνησα. Πήρα με συνάντηση τότε που είχαμε τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη τον Πλακιωτάκη, και τον Γενικό Γραμματέα, τον Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Συζητήσαμε, πάρθηκε τότε η πρώτη απόφαση, ξαναείχαμε κι άλλη συζήτηση το Φεβρουάριο του 2023. Οριστικά πλέον η απόφαση είναι δεδομένη, και προχθές με τη συνάντηση που ξαναείχαμε με τους καινούργια πολιτική ηγεσία, τον κύριο Στυλιανίδη και επίσης τον κύριο Κυριαζόπουλο Γενικό Γραμματέα, επαναβεβαιώσαμε την απόφαση την παλιά. Είναι στις προθέσεις πλέον του Υπουργείου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, και μάλιστα ο Υπουργός ο ίδιος είπε στη συζήτησή μας, και απευθυνόμενος και στο Γενικό Γραμματέα, να το τρέξουμε, να το τρέξουμε. Είπε αυτές τις λέξεις, να το τρέξουμε, με βάση τη φιλοσοφία της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με ζήτη δηλαδή. Να πω δύο λόγια, επιτρέψτε μου. Η Ναυτική Ακαδημία έχει μια ιστορία. Πριν αρκετά χρόνια, δεκαετίες, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αγόρασε 50 στρέμματα στην περιοχή της Μπούκας, τα οποία στη συνέχεια δόρισε στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον όρο να γίνει εκεί πρότυπη ναυτική ακαδημία που θα σπουδάζουν καπετανέοι, μηχανικοί και πολλές άλλες ειδικότητες που έχουν σχέση με την εμπορική ναυτιλία. Έκτοτε πέρασαν αρκετά χρόνια, δεν περπάτησε. Τέλος πάντων, το 2022 ήταν άλλες συνθήκες, το 2022, το Σεπτέμβριο, εγώ το ξεκίνησα. Ακούστηκαν οι προτάσεις μου, τα επιχειρήματα, υπάρχουν άλλωστε τα 50 στρέμματα. Η παγκόσμια ναυτιλία έχει μεγάλο έλλειμμα σε καπεταναίους και σε μηχανικούς, γενικά κόσμο που ασχολείται με το καράβι.
Είναι μια συγκυρία πάρα πολύ καλή, τη θέλουν οι εφοπλιστές και προχωράει. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, για την περιοχή? Σημαίνει ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τη μελέτη που υπάρχει ήδη που βρίσκεται σε καλό στάδιο, σημαίνει ότι θα είναι περίπου 1000 φοιτητές στην περιοχή, στην Ακαδημία που θα σπουδάζουν, οι οποίοι θα είναι και Έλληνες και φυσικά και από το εξωτερικό. Σημαίνει ότι θα είναι αρκετοί καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν και άλλο προσωπικό που θα βοηθάει στην Ακαδημία. Σημαίνει ότι θα στηθούν εγκαταστάσεις μεγάλες, αθλοπαιδιές, θα γίνουν εστίες και κυρίως εδώ που υπάρχει μεγάλη διάθεση και βούληση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι ότι σε αυτές τις εστίες το καλοκαίρι θα μετατρέπονται, τους θερινούς μήνες θα μετατρέπονται σε θέρετρα διακοπών για τις οικογένειες τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όλα τα σώματα και η αεροπορία, η πολεμική και ο στρατός και το ναυτικό έχουν μέχρι στιγμής τέτοιες εγκαταστάσεις για τα στελέχη τους. Το λιμενικό δεν έχει πουθενά στην Ελλάδα. Και είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, να δημιουργηθούν αυτά στην περιοχή της Μπούκας, που σημαίνει ότι θα έρχεται επιπλέον από αυτούς που είπαμε προηγουμένως αρκετός, πολλής κόσμος με τις οικογένειες των λιμενικών που θα κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή μας. Σημαίνει πολλά για την περιοχή της Μεσσίνης, σημαίνει πολλά για την Καλαμάτα, σημαίνει πολλά για όλο τον νομό μας. Έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης? Όχι, χρονικό ορίζοντα, χρονικό ορίζοντα δεν συζητήσαμε. Είμαστε σε καλό στάδιο που θα υποβληθούν στη γραμματεία τους ΔΙΤ οι μελέτες και από εκεί θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος να υπάρξει και ο ιδιώτης που θα συμβάλλει με το δημόσιο για να μπορέσει να ξεκινήσουν εργασίες. Το θετικό όμως και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλέον η πολιτική βούληση. Υπάρχουν τα στρέμματα και πολλά στρέμματα μπροστά στη θάλασσα και το πρόβλημα λοιπόν νομίζω ότι ήδη έχει βρει το δρόμο του, πάνε όλα καλά τα πράγματα και θα προχωρήσουμε. Βέβαια έχουμε δρόμο να κάνουμε. Αλλά το ότι ξεκινήσαμε και με τη θέληση ότι πρέπει να στηθεί αυτή η κατάσταση στην Μπούκα της Μεσσίνης, εγώ θα παρακολουθώ, όλοι μας πιστεύω το θέλουμε και οι φορείς της περιοχής και της Μεσσηνίας το θέλουν αυτό και θα το στηρίξουν. Οι προοπτικές είναι πολύ καλές, εγώ προσδοκώ και πιστεύω και περιμένω γρήγορα να έχουμε ακόμη καλύτερα νέα. Μακάρι. Επίσης συζητήσατε και τη σύνδεση της Κρήτης με την Καλαμάτα με γραμμή. Ένα αίτημα των Μεσσηνίων, διαχρονικό θα λέγαμε, κύριε Λαμπρόπουλε. Συμφωνώ απόλυτα, το έχω ξαναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά καμιά φορά βρίσκουμε εκεί που πρέπει τα πράγματα. Ο Υπουργός το είδε πάρα πολύ θετικά και ο Γενικός Γραμματέας το στηρίζει. Όλη δηλαδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας το είδαν θετικά. Εγώ τους εξήγησα ότι μπορεί η Κρήτη, τα προϊόντα της, οι ώρες για να φύγει το ταξίδι του καραβιού από την Κρήτη να φτάσει στον Πειραιά είναι αρκετές, για την Καλαμάτα θα είναι πολύ λιγότερες, από εκεί να βγει στον Πειραιά το φορτηγό, οι νταλίκες με τα προϊόντα της Κρήτης να βγουν από την Αθήνα, να πάνε στην Πάτρα και από εκεί να περάσουν στην Ευρώπη, έχει πάρα πολλές ώρες. Ενώ από την Καλαμάτα, Κρήτη, Καλαμάτα, Πάτρα θα φτάνουν στις μισές ώρες. Το είδαν πάρα πολύ θετικά, θα είναι θετικό για τον τουρισμό μας, θα είναι θετικό για τη μετακίνηση του κόσμου, από την Κρήτη να έρχονται, από την Πελοπόννησο να πηγαίνουν μέσω Καλαμάτα στην Κρήτη, θα είναι θετικό για την Καλαμάτα, θα δώσει όθηση και ανάπτυξη και οικονομική κίνηση στο νομό μας και στην περιοχή μας. Που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν συζητήσεις με ακτοπλοϊκές γραμμές, με ανθρώπους που ενδιαφέρονται, θα κάνουν συζητήσεις, το είδαν πάρα πολύ θετικά και θεωρώ ότι και εκεί μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε αυτή η γραμμή να δρομολογηθεί, να ξεκινήσει. Και νομίζω ότι τώρα οι συγκυρίες είναι καλές.
Κύριε Λαμπρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Κάθε καλό σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς, σε κλειστούς χώρους, εκπαιδεύονται αυτό το διάστημα περίπου 100 πυροσβέστες του νομού Μεσσηνίας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Μια εντυπωσιακή, θα έλεγε κανείς, άσκηση που πραγματοποιείται με χρήση αυτοκινούμενου εξομοιωτή πυρκαγιών, όπου εφαρμόζεται σενάριο πυρόσβεσης σε κλειστό χώρο και απεγκλωβισμός. Συμβαίνει όταν πιάνει φωτιά σε σπίτι και καίγονται ταυτόχρονα διάφορα αντικείμενα, όπως ένα κρεβάτι, η κουζίνα, φιάλες υγραερίου, ενώ υπάρχει και εγκλωβισμένος. Αυτό ήταν το σενάριο της εκπαιδευτικής άσκησης στην οποία συμμετείχαν οι πυροσβέστες του νομού Μεσσηνίας με τη βοήθεια του εξομοιωτή πυρκαγιάς Fire Dragon. Το μηχάνημα αυτό που βλέπετε, το προσομοιωτή στο Fire Dragon, που το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το 17 πάλι που είχε ξαναέρθει στην Καλαμάτα, θα γίνει μια εκπαίδευση εδώ στους συναδέλφους. Θα εκπαιδευτούν 20 άτομα την κάθε ημέρα, δηλαδή 100 άτομα από το νομό Μεσσηνίας και από την ΠΥΠΣΙΛΟΝ Καλαμάτας και από την ΠΥΠΣΙΛΟΝ Καργαλιάνου με τα κλιμάκια τους, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι υπάλληλοι να είναι εκπαιδευμένοι στις πυρεσαστικές πυρκαγιές σε κλειστούς χώρους. Είναι μια εκπαίδευση που γίνεται ανά την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει όντως από το 2017, ήταν η πρώτη πόλη η Καλαμάτα και ερχόμαστε μετά από 7 χρόνια ξανά να δούμε το επίπεδο των συναδέλφων και για το επίπεδο αυτό θα ενημερώσουμε τη διοίκηση του νομού για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Στόχος του προγράμματος είναι να αυξήσουμε την ασφάλεια με την οποία επιχειρούν οι συνάδελφοι και αυτή την ασφάλεια να τονώσουμε και για τους πολίτες που είναι και οι αποδέκτες όλων των ενεργειών μας. Το ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ μήκους περίπου 12 μέτρων βρίσκεται στο λιμάνι της Καλαμάτας και προσομοιάζει με συνθήκες πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους, σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασιών και ορατότητας, όπου αναδιάδες οι πυροσβέστες εισέρχονταν στον προσομοιωτή προσπαθώντας να κατασβέσουν τη φωτιά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Βασίζεται στην συμπεριφορά της πυρκαγιάς, στην έρευνα και διάσωση και στην κατάσβεσή της σε διαμερισματοποιημένους χώρους, όπως είναι αποθήκες, διαμερίσματα, τέτοια πράγματα. Φωτιά είναι πραγματική, χρησιμοποιείται προπάνιο και ο καπνός από γλυκερίνη. Είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική και αφορά πυρκαγιές σε κλειστούς χώρους. Μαζί μας και πίσω από μένα βλέπετε τον αυτοκινούμενο εξομοιωτή. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επιμορφώσουμε τους συναδέλφους σε αστικά συμβάντα. Προηγείται ένα θεωρητικό πρόγραμμα διάρκειας 4 ωρών, όπου μεταδίδουμε καινούρια τεχνογνωσία και ακολουθεί η πρακτική. Όλοι οι συνάδελφοι θα εξασκηθούν σε σενάρια πρακτικής άσκησης, διάρκειας 15 περίπου λεπτών, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πραγματικές φλόγες και πυκνό καπνό. Ο σύγχρονος τρόπος κατασκευής των κατοικιών έχει αλλάξει τα δεδομένα πυρόσβεσης. Γι' αυτό και η συνεχής ενημέρωση παίζει ρόλο καθοριστικό για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Πλέον τα δομικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για οικίες και γενικά για τις κατασκευές έχουν αλλάξει. Με αποτέλεσμα να το έργο μας, η κατάσβεση που καλούμε να επιτελέσουμε, να έχει δυσχεράνει αρκετά. Άρα πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε ανάλογα, να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να μπορούμε με τον εξοπλισμό που έχουμε, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα συμβάντα που καλούμε να φέρουμε εις πέρας. Αυτή την τεχνογνωσία έχουμε λάβει και προσπαθούμε να την μεταδώσουμε στους συναδέλφους. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχουμε έτσι συζητήσει αρκετές φορές για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, που πραγματικά προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας. Μάλιστα, εγκρίθηκε και η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για τα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Με αφορμή αυτή λοιπόν την τροποποίηση και την έγκριση, θα συζητήσουμε για αυτό το έργο με το διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Κύριε Βασιλιάδη, επειδή είναι ένα μεγάλο έργο και ένα έργο που θα προσφέρει πάρα πολλά στην περιοχή μας και το ακούμε όλοι μας, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα τι προβλέπετε ακριβώς, να μιλήσουμε γι' αυτό. Για πείτε μας. Ναι, να σας πω. Γενικά ο καταδυτικός τουρισμός είναι
μια μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Και το ιδιαίτερο που έχει αυτή η μορφή, αυτή η κατηγορία τουρισμού είναι ότι είναι ακολουθείται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν και την οικονομική ευχέρεια να ακολουθούν αυτό το σπορ και να ασχολούνται με αυτό το σπορ. Και θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Εμείς πήραμε αυτή την ιδέα όταν βγήκε μια καινούργια νομοθεσία η οποία επιτρέπει να έχεις καταδυτικά αξιοθέατα χωρίς αυτά να είναι ενταγμένα σε κάποιο καταδυτικό πάρκο, το οποίο έχει μια πολύ δύσκολη και βαριά νομοθεσία για να υλοποιηθεί. Πρέπει να ακολουθηθεί δηλαδή ένας πολύ δύσκολος δρόμος για να φτιάξει ένα καταδυτικό πάρκο. Ναι. Παρά τα αυτά, ένα καταδυτικό αξιοθέατο δεν υπολείπεται και σε τίποτα από ένα καταδυτικό πάρκο. Ναι. Απλώς δεν έχει την αυστηρή νομοθεσία που διέπει τα καταδυτικά πάρκα. Όταν λοιπόν διάβασα αυτό το νόμο, γιατί εγώ προσωπικά ασχολούμαι με καταδύσεις, πήγα στον κύριο Δήμαρχο, του είπα κοίτα να δεις τι μπορεί να κάνουμε. Ενθουσιάστηκε από την ιδέα και το αγκάλιασε πάρα πολύ ο κύριος Δήμαρχος και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή τη δράση. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται και την περιβαλλοντική αδειοδότηση της πράξης και από την αρχαιολογία έχουμε πάρει την ενάλλη αρχαιολογία την άδεια για την κατασκευή του. Καθυστερήσαμε στην κατασκευή αυτού του εγχειρήματος γιατί ο νόμος είναι καινούριος και έπρεπε να γίνουν διάφορες ενέργειες από την πλευρά των Υπουργείων γιατί η αδειοδότηση ενός τέτοιου έργου είναι αρκετά πολύπλοκη. Έχουμε λοιπόν πάρει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελικό στάδιο σύνταξης του φακέλου για να πάρουμε την άδεια της πόντισης των τεχνικών υφάλων. Γιατί θα κατασκευάσουμε τεχνητούς υφάλους σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πόντιση των υφάλων αυτών. Μάλιστα. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη? Η χρηματοδότηση γίνεται με το χρηματοδάνειο που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ. Αυτή τη στιγμή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Έχουμε έρθει σε συμφωνία για τη μείωση του κόστους με το ΕΘΙΑΓΕ, με μια θυγατρική του ΕΘΙΑΓΕ μάλλον, η οποία θα μας δώσει τα σχέδια και εμείς θα κατασκευάσουμε τους υφάλους ώστε να έρθει πιο φτηνά η κατασκευή αυτής της δράσης. Οπότε ναι, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Βέβαια και η πόντιση των αξιοθέατων θα γίνει σε δύο στάδια. Ναι. Θα γίνει το πρώτο στάδιο που θα βάλουμε τους τεχνητούς υφάλους και στο δεύτερο στάδιο θα ψάξουμε να βρούμε κάποιο πλοίο το οποίο να είναι μέχρι 25 μέτρα γιατί μέχρι τόσο επιτρέπει ο νόμος και θα ποντίσουμε και πλοίο. Οπότε θα είναι ακόμα πιο ελκυστικό σαν αξιοθέατο. Ναι. Και σε ποιο σημείο, έτσι, δώστε μας και μια εικόνα. Αυτό ξεκινάει από το, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, από τον Παρέιρα. Ναι. Είναι 500 μέτρα από τον Παρέιρα προς τα μέσα και φτάνει σχεδόν μέχρι το Messinian Bay. Η περιοχή δηλαδή που έχουμε δεσμεύσει. Τώρα, αν όλα πάνε καλά, κύριε Βασιλιάδη, με τις αδειοδοτήσεις, με όλα τα γραφειοκρατικά, πότε υπολογίζετε να πάρει σάρκα και οστά? Εμείς, όπως σας είπα και πριν, πιστεύουμε μέχρι 15 Φεβρουαρίου το αργότερο να έχουμε καταθέσει τους φακέλους για την πόντιση των τεχνητών υφάλων. Και μετά είναι θέμα Υπουργείου να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση της πόντισης. Έτσι, γιατί η αδειοδότηση του αξιοθέατου έχει ολοκληρωθεί. Απλώς αυτές οι δράσεις είναι σε δύο και σε τρία στάδια. Δηλαδή μπορεί να σου δώσουν άδεια να φτιάξεις το αξιοθέατο, αλλά μετά για να τοποθετήσεις τα τεχνητά αξιοθέατα πρέπει να πάρεις καινούργια άδεια. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουμε τελειώσει. Φιλοδοξό τέλος πάντων.
Αλλά δεν είναι και στο χέρι μας όλα. Ναι. Εντάξει, είναι και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν έτσι κάποια έργα. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αυτό που ψάχνουμε και για την Καλαμάτα, τον εναλλακτικό τουρισμό, θα το βρούμε μέσα από αυτό, γιατί είναι έτσι κάτι διαφορετικό που ναι, και, πραγματικά και είναι θα γίνει η οποία όρεξη να έχουμε να την επεκτείνουμε και να την βελτιώνουμε και... Δηλαδή ο νόμος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και είναι στο χέρι μας μετά, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Να, ναι, είναι πάρα πολύ καλή η δράση αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή και συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Σέρβις Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε στα Φιλιατρά, όπου ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο Πισσός, ανέλαβε μια πρωτοβουλία έτσι ξεχωριστή συγκέντρωσης βιβλίων για να τα προσφέρουν στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων, που όπως γνωρίζουμε όλοι, πριν από λίγες ημέρες τους έκλεψαν κάποιες χιλιάδες βιβλία. Είναι μαζί μας η πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, η κυρία Μέρη Γκότση. Καλησπέρα σας, κυρία Γκότση. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και σε εσάς, με υγεία πάνω απ' όλα, ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκότση. Ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ο σύλλογός μας λέγεται Μορφωτικός Σύλλογος και είναι λογικό να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και με την παιδεία. Επίσης μέσα στους καταστατικούς μας σκοπούς είναι και η λειτουργία βιβλιοθήκης και η αλληλεγγύη και γενικότερα ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί είσαστε το μόνο κανάλι που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, που είναι πανελλήνιο νομίζω και φύγει τον ανθρωπισμό και την απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργήσαν αυτοί, ή ας το πούμε σε εισαγωγικά, αυτοί που μπόρεσαν και λύστεψαν ένα τέτοιο παλαιό βιβλιοπωλείο. Ήθελα να σας πω ότι το καλοκαίρι είχαμε μία εκδήλωση στα Φιλιατρά από ένα άλλο φίλο σύλλογο, ο οποίος είχε καλέσει τον υπεύθυνο του Παλαιοβιβλιοπωλείου, τον κύριο Λεωνίδα Κουσούμη, ο οποίος μαζί με 3-4 άτομα ξεκίνησε σε αυτή τη δικαστία το 2010 και δημιούργησαν το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Ήταν οι άνθρωποι που ήταν άστιγοι επί πάρα πολλά χρόνια, που ξεκινώντας όλοι από πανεπιστήμια, από μόρφωση, από επιτυχημένες καριέρες, κατέληξαν με διάφορες δυσκολίες και ατυχίες στη ζωή τους να μείνουν άστεγοι. Προσπαθώντας και κάνοντας διάφορες δουλειές, δεν είχαν καταφέρει να βρουν μια στέγη να μείνουν και σκέφτηκαν όλοι και αποφάσισαν, ιδιαίτερα ο κύριος Κουσούμης, ο οποίος ασχολιόταν με και δούλευε κατά καιρούς εκδοτικούς οίκους και αγαπούσε πολύ το βιβλίο, και συγκεντρώσαν κάποια βιβλία από φίλους ή από εκδοτικούς οίκους και τους παραχωρήθηκε μία αίθουσα παύλα αποθήκη να μπορέσουν να στεγάσουν εκεί τα βιβλία τους και να βοηθηθούν για την επιβίωσή τους. Από τότε, από το 2010, στεγάζουν μάλλον τα βιβλία στην αποθήκη στην Οδό Πειραιώς στην Αθήνα. Έχουν ένα παλαιοβιβλιοπωλείο πάλι στο Παγκράτη και από το 2018 και στοχεύουν τώρα σε ένα νέο βιβλιοπωλείο Υπήρου και Πατησίων που θα έχει ξενόγλωσσα βιβλία. Τα βιβλία είναι μεταχειρισμένα. Ναι. Με τα βιβλία αυτά βιοπορίζονται. Τα πουλούν σε πολύ χαμηλές τιμές και πάρα πολλοί άνθρωποι τους εμπλουτίζουν με καινούργια βιβλία ή με παλιά, μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση, αλλά και αγοράζουν από αυτούς βιβλία έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώνουν και αυτοί και να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες την καθημερινή του ζωή. Πραγματικά μας έκανε και νου σε όλη την περιπέτεια της ζωής του. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος τρίτης ηλικίας, και από τα Φιλιατρά που έγινε η εκδήλωση συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι 1000 βιβλία που στάλησαν στο Παλαιοβιβλιοπωλείο, και πραγματικά η είδηση που είδαμε αυτές τις μέρες μας συγκλώνησε. Βέβαια. Όλους μας συγκλώνησε, κυρία Γκότση, πραγματικά. Και ευαισθητοποιηθήκαμε. Πιστεύουμε πάρα πολύ στον θελοντισμό, στην αλληλεγγύη, και έτσι στείλαμε ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους, συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, φορείς, αλλά και συμπολίτες μας, να συγκεντρώσουμε όλοι, ο καθένας, στο δικό του δημοτικό διαμέρισμα, σε όποιο χώρο μπορεί, βιβλία μεταχειρισμένα, καινούργια, βιβλία που ο ίδιος δεν χρειάζεται και που για αυτούς είναι πολύτιμα. Τα 8.000 βιβλία, ξέρετε, που εκλάψαν, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε περισσότερο. Και θα ήθελα να πω με την ευκαιρία αυτή ότι εξαιτίας αυτής της ληστείας έγινε γνωστό και το Παλαιοβιβλιοπωλείο πανελλήνια, και πάρα πολλοί σύλλογοι, πάρα πολλοί εκδοτικοί και δήμοι και κοινότητες θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτή τη συγκίνηση. Και μπορώ να πω ότι ενώ ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα σε αυτή την κίνηση που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που
τους, η ζωή δεν τους πήγε όπως περιμένανε, να είναι να δοθεί μια ευκαιρία να γίνει καλύτερη και η ζωή και η ανθρωπιά μας να δεχτεί περισσότερο, ναι. Και προσδοκούμε σε αυτό περισσότερο το τομέα. Τώρα, κυρία Γκότση, εσείς, ναι, εκεί πού συγκεντρώνετε τα βιβλία? Εμείς έχουμε, τι πρέπει να ξέρουν αυτοί που θέλουν μας, να προσφέρουν? Στεγαζόμαστε ο σύλλογός μας στο πνευματικό Φουναράκιο Πνευματικό Κέντρο, το οποίο έχουμε και τη χαρά να έχουμε και να παραχωρήσει αίθουσα και να έχουμε και λειτουργία δημόσιας παιδικής βιβλιοθήκης, mm-hmm, παράρτημα της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Καλαμάτας, και λειτουργούμε και έχουμε και μεγάλη ψημότητα, λειτουργούμε ένα χρόνο και έχουμε ήδη 2.000 παιδιά που έχουν επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη μας, και συγκεντρώνουμε στο Φουναράκι Πνευματικό Κέντρο. Και θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλες οι μεταφορικές εταιρείες του Δήμου μας, γενικά και της πόλης μας, μας βοηθάνε σε τέτοιες δράσεις, έχουμε κάνει κι άλλες, σε άλλες καταστάσεις, σε πλημμύρες, σε καταστροφές, πυρκαγιές, και έχουμε στείλει αρκετά ρούχα, τρόφιμα, οτιδήποτε, με τη βοήθεια αυτών των μεταφορικών εταιριών, αλλά και με φίλων που συσκευάζουμε τα βιβλία προκειμένου, για να μπορέσουμε να τα στείλουμε εκεί. Τώρα, μέχρι πότε μπορεί όποιος θέλει να τα φέρει, και πότε θα φύγει? Είπαμε από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι τις 27, ναι, με τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να φέρει τα βιβλία στο Φουναράκιο, για τα φιλιατρά μιλάω, και ελπίζουμε και σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, και καλούμε όλους τους φίλους να μπορέσουν να κάνουν μια τέτοια αντίστοιχη κίνηση στις πόλεις τους, ώστε να συνδράμουμε σε αυτή την απαράδεκτη κίνηση, σε αστιβούμε κίνηση, τέλος πάντων, ναι, καταστροφής που έγινε σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για να εξασφαλίσουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους. Θα ήθελα επίσης να... Ναι. Αν θέλετε να τελειώσετε, να κάνετε κάποια άλλη ερώτηση, γιατί δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τώρα, αν κλείσαμε με αυτό το θέμα. Είπαμε πού μπορούν να προσφέρουν όσοι θέλουν βιβλία. Ναι, ναι, ναι. Έχετε έτσι προγραμματίσει και άλλες δράσεις στο επόμενο διάστημα? Γιατί αυτό φαντάζομαι ήταν κάτι έκτακτο, ήταν... Οι δράσεις μας είναι πολλές στο Φουναράκιο. Καταρχήν, ναι, έχουμε πολλά χορευτικά τμήματα και συμμετέχουμε σε πολλά φεστιβάλ και διοργανώνουμε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Φιλοξενούμε το τμήμα Σκάκι που είναι για την Πανελλήνια Έκδοση. Φιλοξενούμε θεατρικά σχήματα, γιατί έχουμε στο Φουναράκιο και μεγάλη σκηνή και καμαρίνια, και έρχονται αρκετοί που κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή παρουσιάζουν παραστάσεις. Έχουμε προγραμματίσει παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις τέτοιες που άπτονται του πολιτισμού που θέλουμε να κάνουμε. Σκεφτόμαστε να κάνουμε, και έχουμε επίσης μια μεγάλη βιβλιοθήκη για ενήλικες, η οποία λειτουργεί από το 1958 στα φιλιατρά, από τότε που ιδρύθηκε ο Πυρσός, και οι φιλιατρινοί από μικρά παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το βιβλίο, με τα λογοτεχνικά, με τα ιστορικά, με όλα τα βιβλία, από το 1958, όπως μια μικρή πόλη όπως είναι τα φιλιατρά, είναι πολύτιμη. Συνεχίζεται αυτή η παράδοση, εξυγχρονίζει τη βιβλιοθήκη και με τη βοήθεια της δημόσιας βιβλιοθήκης, και θα γίνει και δανειστική και σύγχρονη βιβλιοθήκη των μεγάλων, και στοχεύουμε και σε διαφοποίησης βιβλιοθηκών με όλης της Ελλάδας και του εξωτερικού. Περισσότερο εστιάζουμε σε αυτό. Επίσης ο Πυρσός, αν νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, έχει δωρεά από το να είμαι στο Χαράλαμπο Φουναράκι, που είναι και το όνομά του Φουναράκι, ο οποίος έχει κάνει και τον πύργο του Άιφερ στα φιλιατρά, έχει κάνει το κάστρο των παραμυθιών στα φιλιατρά, στον Αγρίλη, το οποίο έχει δωρήσει επίσης τον Πυρσό. Έχουμε στόχο και έχουμε έρθει σε επαφή με... Είχαμε μιλήσει έτσι, ναι, παλαιότερα για την για τη συντήρησή του. Δεν ξέρω, ναι, έχουν γίνει βήματα. Του, η οποία είναι στα βήματα της νομιμοποίησης, εισαγωγικά, γιατί δεν έχει νομιμοποιηθεί πολεοδομικά. Ναι. Και έχω έρθει σε επαφή με κάποιους φορείς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλήσουμε πάλι.
γιατί πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και με τη βοήθεια της περιφέρειας και με πρόγραμμα ΕΣΠΑ να το αξιοποιήσουμε, γιατί είναι ένα τοπόσιμο για τα θεατρά πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λειτουργούσε κάποτε όταν ο ίδιος ο Χαράλαμπος Φουναράκης που το έφτιαξε ζούσε μέσα και φιλοξενούσε και το επισκέπταν πάρα πολύ και ανέβαινε στο κάστρο και το έβλεπαν. Τώρα όμως επειδή δεν υπάρχει νομοποίηση και δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα εμείς θα είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι για όλο αυτό, περιμένουμε να κάνουμε το καλύτερο, ώστε να κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο για τα θεατρά, αλλά για όλη την... και μας έχουν καλέσει και για Πανελλήνια Φεστιβάλ Παραμυθιών και για Πανελλήνιες εκδηλώσεις, και πιστεύω θα είναι από τα καλύτερα το πόσμα της Μεσσηνίας, για να μην πω και ευρύτερα της Ελλάδας. Άρα θα έχουμε εξελίξεις, θα μιλήσουμε βεβαίως, και πάλι. Βεβαίως, και θα έχουμε πάλι συμπαθή και καταρχήν σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σας χαίρομαι γιατί κάνετε πάρα πολύ ωραία θέματα. Παρουσιάζετε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Και θα ήθελα κλείνοντας, επειδή το αναφέρατε στην εκπομπή σας, να συλληπιθώ την οικογένεια και τους φίλους του αείμνηστου Γιάννη Χριστόπουλου, που είναι τυφύλιος, είναι φίλος και συνάδελφος εκπαιδευτικός, αγαπητός σε όλους, και θα λείψει την εκπαιδευτική κοινότητα και από όλους τους φίλους της Μεσσηνίας. Μεγάλη απώλεια. Ένα τελευταίο αυτό. Μεγάλη απώλεια. Κυρία Ντότση, πραγματικά συγκλονισμένη. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και εσείς καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Επίσης. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ανοιχτό είναι από το προηγούμενο Σάββατο και θα συνεχίσει όσο το επιτρέπει ο καιρός στο χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου. Η επισκεψιμότητα είναι καλή και οι άνθρωποι του χώρου ζητούν στήριξη και προβολή ώστε τα βουνά να είναι ελκυστικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μπορεί ο καιρός να μην βοήθησε την περίοδο των γιορτών, όμως ο χειμώνας είναι εδώ πια, όπως και το χιόνι στα ορεινά, με το χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου να είναι ανοιχτό πλέον και να υποδέχεται επισκέπτες από όλη την Πελοπόννησο αλλά και την Αττική. Όπως κάθε χρόνο, από εδώ και τις Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτιο, είμαστε όλα τα σαββατοκύριακα ανοιχτά και επιπλέον όλες τις καθημερινές που υπάρχει επάρκεια χιονιού για χιονοδρομία. Έχουμε τουρίστες αρκετούς και περιμένουμε αύριο Κυριακή πολύ παραπάνω κόσμο από σήμερα, που θα είναι και πιο ευνοϊκές συνθήκες. Κυρίως στα Αθηναίοι, είναι πάρα πολύ από την περιοχή της Καλαμάτας, της Τρίπολης, από την Πάτρα έχουμε αρκετούς πλέον, από την Ηλία, γενικά όλη την Πελοπόννησο. Σαφώς είναι ένας πόλος έλξης από εκεί πέρα τα βουνά και το χειμώνα, και όχι μόνο το χειμώνα. Εδώ, όπως ξέρετε, κάνουμε σκι, snowboard, έλκυστρα. Έχουμε γενικά, είναι με μικρό το χειμωνικό, αλλά έχουμε μια αρκετά μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Καταναλώνουν, έχουν διάθεση να ξοδέψουν, περνάνε και καλά. Δηλαδή πρέπει να τους προσφέρεις κάτι αρκετά αξιόλογο να μπορούν να έχουν μια διάθεση τη διάθεση να τα ξοδέψουν. Είναι για παιδιά όλων των ηλικιών, όπως λέμε. Και υπάρχει το σαλέμα στο οποίο είναι πολύ ζεστό. Η τρισορροφή του είναι αρκετά ζεστή, έχουν μια φιλόξενη ατμόσφαιρα και προσφέρουμε ροφήματα και ένα ωραίο περιβάλλον για να έρθει κάποιος να τα απολαύσει. Αυτό που επισημαίνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου είναι πως αυτοί οι προορισμοί ιδανικά θα μπορούσαν να έχουν επισκέπτες και να είναι ελκυστικοί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και αυτό ζητούν από τους εμπλεκόμενους φορείς. Και τα βουνά να αποτελέσουν πόλο έκθεσης και όχι μόνο το χειμώνα, αλλά όλο το χρόνο. Τώρα μια ακόμα έτσι χρυσή σελίδα στην ιστορία του ηλιακού αθλητισμού γράφτηκε στον πύργο. Η Βραδιά των Άσων 2023 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρουσία πλήθους κόσμου και ήρθε ξανά για να μας θυμίσει πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Σε μια έτσι λαμπερή βραδιά τιμήθηκαν άνθρωποι του αθλητισμού που διέπρεψαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων για τη συμμετοχή, την προσφορά, την αγωνιστικότητα, το ήθος και την επιτυχία σε ατομικά ή συλλογικά αθλήματα. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Λάμψη, περηφάνεια, συγκίνηση, νοσταλγία. Η Βραδιά των Άσων 2023 από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου πέρασε στο χρονοτούλαπο της μακράς ιστορίας της εφημερίδας Πατρίς και πήρε τη θέση που της αρμόζει δίπλα στις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος. Ήθελα να δείξω στα παιδιά της Ηλίας, στα παιδιά που αγωνίζονται καθημερινά μαζί με τις οικογένειές τους κάτω από αντίξωες συνθήκες, ότι κάποιος τους αναγνωρίζει και ότι η κοινωνία θέλει να τους προσφέρει κάτι
για αυτά που πετυχαίνουν. Γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε η Βραδιά των Άσων. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, το θεματικό πάρκο Ξυστρή στον Πύργο πλημμύρισε κόσμο, χαμόγελα και χειροκροτήματα. Το άξιζαν όσοι βρέθηκαν εκεί, το άξιζε ο αθλητισμός, το άξιζε η Ηλία. Είναι μεγάλη μου τιμή που με βραβεύεται απόψε, κυρίως ο κύριος Νικολακόπουλος. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ένα θεσμό πολλών ετών που επιβραβεύει ακριβώς αυτούς που διακρίθηκαν. Είναι τιμή μου που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και την προπονητή μου. Είναι μια σημαντική βραδιά αυτή στην αρχή της νέας χρονιάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για έναν αθλητή να βρίσκεται στην ίδια βράβευση που βρίσκονται θρύλοι του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι ο κύριος Σπύρος Δήμας. Θέλω να συγχαρώ το Λευτέρη και το Σάκη που συνεχίζουν αυτή την πολύ όμορφη παράδοση του δημοσιογραφικού οργανισμού Βαρουξή, που επιβραβεύει τους νικητές, τους συμμετέχοντες. Κυρίαρχη φυσιογνωμία της βραδιάς, ένας μύθος. Ένα πρόσωπο το οποίο συμπυκνώνει επάνω του αυτό που συχνά αποκαλούμε αθλητικό πρότυπο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος κουβαλά 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ένα χάλκινο, με την ταπεινότητα και το ήθος να τον συνοδεύουν. Ο Πύρος Δήμας. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μας χαρά και τιμή υποδεχόμαστε το σπουδαίο Πύρο Δήμα. Γιατί τα παιδιά μας πρέπει να είναι μέσα στα γήπεδα και να γυμνάζονται και όχι έξω από αυτά και να τα σπάνε. Αυτές οι βραδιές έκαναν τρισευτυχισμένο. Πύρο, σε ευχαριστώ πολύ για εκείνες τις στιγμές και εκείνες τις εμπειρίες, ειλικρινά. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίς Γιώργος Μικελόπουλος και η δημοσιογράφος της τηλεόρασης Best Βασιλική Μπελογιάννη. Είναι αλήθεια ότι η χρονιά που ολοκληρώθηκε σε κάποιους από εμάς μας πήρε πολλά, πολλά και σημαντικά. Λίγα από τα πράγματα όμως που δεν πήρε είναι την αγάπη της Ηλίας για τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθούσα την Βραδιά των Άσων από την θέση στην οποία βρίσκεστε εσείς σήμερα. Είναι πολύ περίεργο, αλλά και συγχρόνως πάρα πολύ όμορφο το ότι σήμερα βρίσκομαι στη θέση της συμπαρουσίασης. Ο στόχος για μια ακόμα φορά επετεύθη. Να ενώσει τους απανταχού ηλίους, να προβάλλει τα κατορθώματά τους και να τους επιβραβεύσει για το δύσκολο έργο τους. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.